Ο αριθμό είναι αδιάλειπτο, η συχνότητα των ρηπών μοιάζει ρυθμισμένη με το ρολόι. Κάθε 30 δευτερόλεπτα το Ισραηλινό πυροβολικό βάλει εναντίον κάποιου στόχου που μόλι και μεταβίαζε, διακρίνεται κάπου στη λωρίδα τη Γάζα. Είναι δύσκολο να πει κανεί αν η πρωτοφανή απάντηση που υποσχέθηκε να δώσει το Ισραήλ στη Χαμά άρχισε να αποδίδει καρπού, πέντε ημέρε μετά την επίθεση τη Ισλαμιστική Οργάνωση στο Ισραηλινό έδαφο και το θάνατο τουλάχιστον 1.200 ανθρώπων. Η Χαμάς είναι το Ισλαμικό κράτο και θα τη συντρίψουμε και θα την καταστρέψουμε όπω ο κόσμο κατέστρεψε το Ισλαμικό κράτο, διαβεβαίωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο επικεφαλή τη κυβέρνηση Εθνική Ενότητας που συγκροτήθηκε την Τετάρτη. Τα πυροβόλα των 155 χιλιοστών έχουν πάρει θέση στους αγρούς στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων το ένα από το άλλο. Κοιτούν προς τα δυτικά. Ο θόρυβο είναι κοφαντικό, φλόγε ξεπηδούν με κάθε ρήπη. Στο βάθο, ανάμεσα στην αντάρα και τη σκόνη που σηκώνουν τα άρματα τελευταία γενιά Μερκαβά, διακρίνεται πυκνό μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό από την συνοικία Ριμάλ τη Γάζα. Σύμφωνα με τι αρχέ τη Χαμά που ελέγχει τον θύλακα, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί τι τελευταίε έξι μέρε στη Λωρίδα τη Γάζα από τα Ισραηλινά πλήγματα που έχουν μετατρέψει σε ερήπια ολόκληρε πολυκατοικίε. Ελικόπτερα πάτσι τη Ισραηλινή πολεμική αεροπορία, εξοπλισμένα με πυράβλου, πετούν σε χαμηλό ύψο και αναδιαστήματα μπαίνουν για λίγο στο θύλακα, μια στενή Λωρίδα γη όπου ζουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Τόμ, ένας 24χρονος έφεταιρος, έφτασε από το Τζιον κοντά στο Τελαβίβ για να ενταχθεί στη μονάδα του. Ο μικρότερος αδερφός του, ο Άνταμ, υπηρετούσε ήδη. Δεν μπορώ να σα πω τι θα κάνω. Μόνο ένα πράγμα: θα του σβήσουμε από το χάρτη. Κανείς δεν έχει σκοτώσει Εβραίου κατά αυτόν τον τρόπο μετά το ολοκαύτωμα, λέει ο Τόμ, που ακόμη φοράει πολιτικά. Σορτζάκι, ένα μπλουζάκι και σανδάλια. Σύντομα απέναντί μας δεν θα υπάρχει κανένας να μας πολεμήσει, να μας επιτεθεί, να μας χαλάσει τη ζωή. Πρόσθεσε με εμφανή την οργή στη φωνή του. Εθελοντές που έφτασαν από όλη τη χώρα μοιράζουν τρόφιμα και αναψυχτικά στους στρατιώτες κάτω από τον καυτό ήλιο. Όλοι τους φορούν αλεξίσφαιρα, γυλαίκα και κράνη. Οι στρατιώτε, νεαροί 19 έω 20 χρονών, αισθάνονται νευρικότητα και κάποιε φορέ αναγκάζουν κοφτά του λίγο στου δημοσιογράφου να γυρίσουν πίσω. Δεν έχετε τίποτα να δείτε εδώ. Έχουμε πόλεμο. Να επιστρέψετε όταν θα είναι όλοι νεκροί στη Γάζα, λέει ένα από αυτού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.